διαδρομή, όπως και εγώ σας λέω, και γι' αυτό, και γι' αυτό, και γι' αυτό, και γι' αυτό, δεν σας κάνω παρατήρηση. Κακώς το εκλάβατε ως τέτοια. Κακώς το εκλάβατε ως τέτοια. Και γι' αυτά, γι' αυτά, γι' αυτά, γι' αυτά, στο εκλογικό σώμα αποτινόμαστε. Δεν δίνουμε, ακούστε, δεν δίνουμε, δεν δίνουμε, δεν δίνουμε, κύριε οικονόμου, κύριε οικονόμου, θα αναγκάσετε για πρώτη φορά, για πρώτη φορά, κύριε οικονόμου, θα αναγκάσετε το Προεδρείο να προβεί σε διακοπή της συνεδρίασης μέχρι να ηρεμήσουν τα πράγματα. Θα ήθελα λοιπόν από εδώ και μπρος να δώσω το λόγο στους ειδικούς, στους εισηγητές και στους ειδικούς αγορητές. Κατά τη γνώμη του Προεδρείου, προσωπικό θέμα, κύριε Χαϊκάλη, δεν ακουστήκε για σας κάτι. Όχι, 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 δεν είναι. Απλώς προσβάλλε την νοημοσύνη μου. Γι' αυτό το ζήτησα. Διότι προσβάλλε την νοημοσύνη μου σαν Έλληνα βουλευτή που συμφωνούμε σε ένα νομοσχέδιο άπαντες υπτέρυγες. Και οι βουλευτές όλων των πτερυγών, και καθόμαστε δηλαδή και συζητάμε αυτή τη στιγμή. Συμφωνούμε τώρα στο 90% τουλάχιστον ότι δεν γίνεται. Και έχουμε κολλήσει επί της διαδικασίας. Συμφωνούμε ότι είναι σε ένα πολύ θετικό δρόμο το νομοσχέδιο. Το είπατε και πριν. Δεν γίνεται να μην γίνεται αυτή τη στιγμή για το νομοσχέδιο. Η ώρα έχει περάσει 1 ώρα και 20 λεπτά και συζητάμε για το πού θα βρει το λεφτά και όλο αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είναι προσβολή για το κοινοβούλιο, δεν το καταλαβαίνετε. Κύριε Χαϊκάλη, συμφωνώ με τη διαπίστωσή σας. Γι' αυτό και παρακάλεσα τους συναδέλφους να προχωρήσουμε στις ομιλίες και στις τοποθετήσεις. Κύριε Παναγιωτόπουλε, είστε εισηγητής, θα πάρετε το λόγο. Έχετε ολόκληρα 15 λεπτά να μιλήσετε. Μπορείτε να πείτε... Ναι. Μα δεν είναι επί της διαδικασίας. Αυτό θέλαμε στην αρχή. Άντε, στο καλό να ξεμπερδεύω. Δευτερόλεπτα. Τελική άποψη. Ένα λεπτό, κύριε Παναγιωτόπουλε, να αιτιολογήσετε την αποχώρησή σας. Οι ενστάσεις μας δεν εδράζονται στο κομμάτι της απλοποίησης λειτουργίας των ΚΕΠΑ. Σας το είπαμε άλλωστε. Ζητήσαμε από τον Υπουργό να μας φέρει μια σοβαρή έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Όπου να αποτυπώνονται. Είναι υποκριτική η στάση τους. Δεν θέλουν να πάρουν θέση. Δεν θέλουν μνημόνια σκληρά. Γι' αυτό φεύγουνε. Γιατί έχουν ταυτιστεί με τους δανειστές. Κύριε Λεωτσάκο. Επειδή εδώ μέσα δεν υπάρχουν δανειστές. Έχουν οριστεί. Είναι προσχεδιασμένο, κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε σας παρακαλώ. Όχι σαν κοινοβουλευτική εκπρόσωπη ελληνικού κόμματος, αλλά σαν εκπρόσωπη των δανειστών. Δεν έχετε λάβει το λόγο, σας παρακαλώ πολύ.